Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φαρμάκη, τον καθηγητή κύριο Φαρμάκη, ο οποίος θα πει για την εμπαγλυφλοζίνη από το σαχαρώδη διαβήτη στην καρδιακή ανεπάρχη με μειωμένο πλάσμα εξώθησης. Δημήτρη, σε περιμένουμε με αγωνία. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας μερικά πράγματα για τη σχέση του ζαχαρώδη διαβήτη και της καρδιακής ανεπάρκειας και μετά πώς καταλήξαμε ένα αντιδιαβητικό φάρμακο να παρουσιάζουμε εμείς οι διαβητολόγοι ως φάρμακο της καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιακή ανεπάρκεια βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και ενώ η επίπτωση του συνδρόμου φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί ή να έχει μια τάση μείωσης, ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από καρδιακή ανεπάρκεια βαίνει αυξανόμενος και ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι η γύρανση του πληθυσμού. Από την άλλη, αν θεωρήσουμε την καρδιακή ανεπάρκεια ως ένα ενιαίο σύνολο, θα δούμε ότι η πρόγνωση εξακολουθεί και είναι δυσμενής. Η πενταετής επιβίωση των ασθενών δεν είναι πολύ διαφορετική από το 50% που ξέραμε από τα παλιά και επίσης σχεδόν όλοι οι ασθενείς θα μπουν κάποια στιγμή στο νοσοκομείο μετά τη διάγνωση. Και όλα αυτά μεταφράζονται σε ένα πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο είναι γύρω στις 3.500 ευρώ για μία μοναδική νοσηλεία για απορρίθμιση και το συνολικό κόστος το ετήσιο για το σύστημα υγείας που είναι περίπου στις 4.500 ευρώ και αυτό κυρίως προέρχεται από τις πολύ συχνές νοσηλίες των ασθενών. Από την άλλη, ο ζαχαρώδης διαβήτη συμβαίνει και αυτός συνεχώς αυξανόμενος. Αναμένεται μια 50% και πάνω αύξηση τα επόμενα 20 χρόνια. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία των ασθενών με ζαχαρώδη διαβήτη, ειδικά μετά τα 65, θα πεθάνει από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα. Ποια είναι η σχέση τώρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Ο διαβήτης είναι παρόν περίπου στο 30-40% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και βλέπετε εδώ τα νούμερα από διάφορες μελέτες, είτε μιλάμε για μειωμένο είτε με διατηρημένο πλάσμα εξώθησης. Και όταν ο διαβήτης υπάρχει στην καρδιακή ανεπάρκεια, επιδεινώνει σημαντικά την πρόγνωση του συνδρόμου, είτε μιλάμε πάλι για μειωμένο είτε για διατηρημένο πλάσμα εξώθησης. Ένα θέμα που τίθεται είναι πώς θα πρέπει να θεραπεύονται οι ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και ζαχαρώδη διαβήτη ως προς τον διαβήτη, ως προς τα αντιδιαβητικά φάρμακα. Και πριν από μερικά χρόνια υπήρξε αυτές δύο μελέτες, οι οποίες έδειξαν ότι αυτή η κατηγορία φαρμάκων, οι γλυταζόνες, αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή συμβαμάτων που σχετίζονται με την καρδιακή ανεπάρκεια. Και αυτό οδήγησε σε συνέχεια σε μια σειρά μελετών, όπως τις ονόμασαν μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων των νεότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων, πολλές μελέτες που αφορούσαν δύο κυρίως κατηγορίες, τους ανταγωνιστές της SGLT2, για τους οποίους θα ασχοληθούμε σήμερα, και τις συγκρετίνες, δηλαδή τους αγωνιστές του GLP-1 ή τους αναστολής της DPP-4. Αν επικεντρωθούμε τώρα στην κατηγορία των αναστολέων της νεφρικής επαναρρόφησης νατρίου, είναι φάρμακα τα οποία δρούν στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, αναστέλουν τον συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης, δηλαδή ένας μεταφορέας που βάζει μέσα στα κύτταρα γλυκόζη, εκμεταλλευόμενος το νάτριο για να βρει την κατάλληλη ενέργεια. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα μπλοκάρουν αυτό το συμμεταφορέα στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, που ευθύνεται και για την πλειοψηφία της επαναρρόφησης γλυκόζης και έτσι έχουμε γλυκοζουρία και ταυτόχρονα και νατριούρηση. Οι μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων για αυτή την κατηγορία των φαρμάκων ξεκίνησαν με την EMBARD Outcome. Μια μελέτη η οποία σχεδιάστηκε να δείξει την ασφάλεια ενός από αυτά τα φάρμακα, της εμπαγλυφλοζίνης, σε ασθενείς που είχαν ζαχαρώδη διαβήτη και επιπλέον και καρδιαγγειακό νόσημα, είτε μιλάμε για στεφανία νόσο, έφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό κεφαλικό επεισόδιο ή περιφερική αρτηριοπάθεια. Η μελέτη όχι μόνο έδειξε την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων, αλλά έδειξε και ένα πολύ σημαντικό εύρημα, ότι η εμπαγλυφλοζίνη μείωνε στατιστικά σημαντικά, κατά 14%, το σύμπλοκο καταληκτικό σημείο που ήταν καρδιαγγειακός θάνατος, έμφραγμα ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και μάλιστα μία μείωση η οποία ξεκινούσε πολύ νωρίς από την έναρξη της αγωγής. Και πέρα από τη μείωση όλων αυτού του σύμπλοκου καταληκτικού σημείου, τα επιμέρους
καταληκτικά σημεία επίσης μειώθηκαν σημαντικά και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, όπως υπήρχε μια 38% μείωση του καρδιακιακού θανάτου, μια 32% μείωση της ολικής θνητότητας, 35% μείωση των νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια, και αυτό ειδικά το εύρημα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, όπως επίσης και μια σχεδόν 40% μείωση της επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας, ένα σημαντικό πρόβλημα στην καρδιακή ανεπάρκεια. Το άλλο ενδιαφέρον εύρημα από αυτή τη μελέτη, πέρα από αυτά τα εντυπωσιακά ευρήματα σε ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη και καρδιακιακή νόσο, ήταν ότι τα αποτελέσματα αυτά ήταν ανεξάρτητα από το επίπεδο της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά την έναρξη της μελέτης. Μετά ακολούθησαν και άλλες μελέτες, η μελέτη Canvas με την Κάνα γλυφλοζίνη, η Declare με την Τάπα γλυφλοζίνη, οι οποίες έδειξαν διάφορα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο ήταν κοινό για τις τρεις μελέτες και για τα τρία φάρμακα ήταν η στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια. Η Κάνα γλυφλοζίνη επίσης έδειξε και μια μείωση και του τριπλού καταληκτικού σημείου, όπως και η Έμπα γλυφλοζίνη. Επομένως, λοιπόν, έχουμε αυτό το σταθερό εύρημα εδώ και κάποια επιπλέον για τις άλλες μελέτες. Και αυτό δείξει στις καθημερινές οδηγίες πέρυσι για το ζαχαρώδη διαβήτη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, να θέσουν σε αυτά τα φάρμακα την ένδειξη ένα α για την έμπα γλυφλοζίνη, την κάνα γλυφλοζίνη και την τάπα γλυφλοζίνη για τη μείωση των καρδιακιακών συμβαμάτων στους ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη που είχαν και καρδιακιακή νόσο ή παράγοντες κινδύνου για καρδιακιακή νόσο, και επιπλέον για την έμπα γλυφλοζίνη για τη μείωση του καρδιακιακού θανάτου πάλι σε ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη και καρδιακιακή νόσο. Αυτό που πήγε ένα βήμα παρακάτω αυτή την κατηγορία των φαρμάκων ήταν αυτό το εύρημα που είπαμε και πριν, ότι και οι τρεις μελέτες με τα τρία αυτά φάρμακα έδειξαν ένα 30-35% στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια. Επομένως, λοιπόν, ενώ ξεκινήσαμε από την ανησυχία μας για την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων στους ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη, περάσαμε στο επόμενο στάδιο που ήταν η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων στους ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη, και τελικά φτάσαμε να σκεφτόμαστε το τελευταίο σκαλί, το οποίο ήταν η επανατοποθέτηση, το repurposing αυτών των φαρμάκων στην καρδιακή ανεπάρκεια ως φάρμακα πια καρδιακής ανεπάρκειας ανεξάρτητα από την παρουσία ζαχαρώδη διαβήτη. Και για αυτόν τον σκοπό έγινε μια σειρά μελετών, που είναι κάποιες ακόμα σε εξέλιξη. Για την έμπα γλυφλοζίνη υπήρχε ένα μεγάλο πρόγραμμα που επίσης είναι σε εξέλιξη, μια πολύ σημαντική μελέτη που ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό στο Διαδικτυακό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο. Ήταν η Ember Reduced, η οποία πήρε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο πλάσμα εξώθησης, ανεξάρτητα από την παρουσία ζαχαρώδους διαβήτη, και τους χώρισε σε έμπα γλυφλοζίνη 10 μιλιγκράμμ μία φορά την ημέρα ή εικονικό φάρμακο ή πλέον της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής, και κοίταξε τρία καταληκτικά σημεία. Το πρωτογενές, το οποίο ήταν καρδιακιακός θάνατος ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, και δύο ακόμα δευτερογενή, που ήταν οι συνολικές νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια, και ένα τρίτον η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Ειδικά αυτό το τελευταίο έχει σημασία για την καρδιακή ανεπάρκεια. Λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο πλάσμα εξώθησης έχουν κάποιο βαθμό νεφρικής λειτουργίας ή ακόμα και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με ένα GFR κάτω από 60, και επίσης όσο περνάει ο καιρός στην καρδιακή ανεπάρκεια έχουμε μια σταδιακή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία πολλές φορές επιδεινώνεται και με τα άλλα φάρμακα της καρδιακής ανεπάρκειας. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών σε αυτή τη μελέτη? Ήταν στην Ember Reduced, ήταν ότι ήταν ασθενείς με μειωμένο πλάσμα εξώθησης, μάλλον τυπική του συνδρόμου, και με αρκετά σοβαρή επιβάρυνση. Πάνω από το 70% των ασθενών είχαν ένα κλάσμα εξώθησης 30 ή πιο κάτω. Η πλειοψηφία των ασθενών, γύρω στο 80%, είχε ένα έντυπρο BNP πάνω από 1000. Οι μισοί είχαν ζαχαρώδη διαβήτη από αυτούς, ενώ οι μισοί περίπου ασθενείς είχαν ένα EGFR κατά από 60, αυτό που λέμε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, το οποίο ταιριάζει ακριβώς και με το προφίλ των διαφόρων registers που έχουμε στην καρδιακή ανεπάρκεια. Και ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ήταν ότι το κατώτερο όριο για την είσοδο στη μελέτη αυτή ήταν το EGFR 20.
το οποίο είναι πολύ πιο, αρκετά πιο κάτω από το 30, το οποίο είναι το ψυχολογικό όριο που έχουμε στις μελέτες καρδιακής ανεπάρκειας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επομένως, λοιπόν, μπήκαν σε αυτή τη μελέτη και αρκετοί ασθενείς που ήταν μεταξύ του EGFR 20 και 30. Από την άλλη, οι ασθενείς ήταν μια ομάδα πολύ καλά θεραπευμένων ασθενών. Ένα 20% των ασθενών έπαιρναν ήδη τον καλύτερο αναστολέα του άξονα ενής που έχουμε, τη σακουμπιτρίλη βασατάνη. Επομένως, τα αποτελέσματα ήταν επιπρόσθετα της βέλτιστης αγωγής περιλαμβανομένου και στο 1/5 των ασθενών της σακουμπιτρίλης βασατάνης. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα προς το πρωτογενές καταληκτικό σημείο? Υπήρχε μια στατιστικά σημαντική κατά 25% μείωση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου καρδιαγγειακός θάνατος στις νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια. Και αυτό ήταν το ίδιο σημαντικό, είτε οι ασθενείς είχαν είτε δεν είχαν ζαχαρόδι διαβήτη, κάτι που μας δείχνει την επιτυχή επανατοποθέτηση πια αυτών των φαρμάκων της εμπαγκλυφλοζίνης ως φάρμακο καρδιακής ανεπάρκειας. Και αντίστοιχα πάλι δεν υπήρχε διαφορά αυτού του ευρήματος σε σχέση με τις άλλες υποομάδες των ασθενών ή ακόμα και με τη θεραπεία. Επιπλέον υπήρχε μία 30% μείωση των συνολικών νοσηλιών για καρδιακή ανεπάρκεια, το δεύτερο καταληκτικό σημείο, και το τρίτο καταληκτικό σημείο, μια επιβράδυνση του ρυθμού έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας, μια επιπέδωση κατά κάποιο τρόπο αυτής της καμπύλης έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας και μια συστατιστικά σημαντική και σημαντική και σε ποσότητα μείωση κατά 5% του σύμπλοκου νεφρικού σημείου που ήταν η εμφάνιση τελικού σταδίου νεφρικής νόσου ή εμένουσας και έντονης μη σημαντικής μείωσης του EGFR. Επομένως, η μελέτη πέτυχε και τα τρία καταληκτικά σημεία που αναλύσαμε πριν και επιπλέον υπήρχε μια βελτίωση στατιστικά σημαντική στην ποιότητα ζωής. Και κάτι που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μόλις μέρες ήταν ότι υπήρχε μια πολύ καλύτερη σταθεροποίηση των ασθενών ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων, συμβαμάτων επιδείνωσης του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας. Και επίσης οι ασθενείς αυτοί είχαν λιγότερο γλυκοζηλιωμένη ημοσφαιρίνη, λογικό είναι ένα αντιδιαβητικό φάρμακο, καλύτερο αιματοκρίτη, είναι κάτι που φαίνεται ότι συμβαίνει με αυτά τα φάρμακα και μικρότερα επίπεδα νατριουρητικού πεπτιδίου. Επομένως, φαίνεται ότι στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο πλάσμα εξώθησης, πέρα από τα γνωστά φάρμακα που έχουμε τώρα, έχουμε έναν ακόμα θεραπευτικό πυλώνα που προστίθεται στη φαρμακευτική φαρέτρα μας. Και ένα φάρμακο που, αν το θεωρήσουμε φάρμακο πια καρδιακής ανεπάρκειας, θα δούμε ένα πάρα πολύ βολικό σε σχέση με τα υπόλοιπα φάρμακα που βελτιώνουν την πρόνοια στην καρδιακή ανεπάρκεια, είναι μία μόνο δόση, μία φορά την ημέρα, χωρίς την ανάγκη τιτλοποίησης. Αυτό που περιμένουμε είναι τα αποτελέσματα της επόμενης μελέτης, της ίδιας ακριβώς μελέτης στους ασθενείς με διατηρημένο πλάσμα εξώθησης, εκεί που δεν έχουμε καμία αποδεδειγμένη θεραπεία που να βελτιώνει την πρόγνωση. Και επίσης το άλλο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι να δούμε με ποιο τελικά μηχανισμό επιτυγχάνεται αυτή η βελτίωση της πρόγνωσης. Ξέρουμε ότι τα φάρμακα αυτά έχουν νεφρικές δράσεις, νατριούρηση, έχουν μεταβολικές δράσεις στο μεταβολισμό και του λιπόδου συστού, στην αύξηση των γειτονικών σωμάτων, αλλά και δράσεις, από ό,τι φαίνεται, από κάποιες πειραματικές ή μηχανιστικές μελέτες και στην ίδια την καρδιά, με την έννοια της καρδιοπροστασίας. Επομένως, έχουμε αρκετά να δούμε και να συζητήσουμε για αυτή εδώ τη διαφάνεια ως προς τις δράσεις των φαρμάκων. Επομένως, ξεκινήσαμε από ένα φάρμακο για τη θεραπεία του ζαχαρόδι διαβήτη και μέσα από αυτή τη διαδρομή περάσαμε τελικά από την επικύρωση της ασφάλειας αυτού του φαρμάκου στην καρδιακή ανεπάρκεια ως φάρμακο του διαβήτη, μέχρι να φτάσουμε να συζητάμε για την επανατοποθέτηση πια αυτού του φαρμάκου ως φάρμακο καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο πλάσμα εξώθησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαρμάκη. Θα κάνουμε συζήτηση στο τέλος.